Σκέψου το παιδί. Το παιδί! Το παιδί τι του το είπε! Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Όχι, ρε Μίκη, δεν με ενδιαφέρει καθόλου! Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή, αυτή τη στιγμή που αισθάνεσαι. Σε Κώστα. Μη μου λέτε ηρεμήσω, ακού σου λέω. Φυσικά. Μη μου λέτε ηρεμήσω, δεν θέλω να ηρεμήσω. Κάτσε, ρε παιδί μου. Μαμά. Αγόρι μου. Σε ξυπνήσαμε. Δεν είναι τίποτα, αγόρι μου. Έπεσα και χτύπησε να θα με βοηθήσει ο μπαμπάς. Πήγαινε όμως εσύ, αγάπη μου, να κοιμηθείς. Είναι αργά ακόμα. Πήγαινε. Το δωμάτιό σου τώρα! Υπάρχουν στιγμές που ο χρόνος σταματάει και το παρόν συναντάει το παρελθόν. Οι εφιάλτες ζωντανεύουν πάλι και ξεκινάει ένα ταξίδι μακρινό. Όμως το είδωλο που σε κοιτάζει από τον καθρέφτη δεν είναι πια δικό σου και τίποτα δεν θα είναι όπως παλιά. Βαδίζεις μόνος σου στο σκοτεινό το δρόμο, ψάχνοντας απεγνωσμένα λίγο φως. Παίρνεις τη δύναμη από τις πληγές που σε πονάνε, ακολουθώντας ανήμπορος αυτό που ορίζει ο τρίτος νόμος. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Είμαι θυμωμένος, γι' αυτό. Γι' αυτό δεν μπορώ. Από το θυμό. Εκείνη φταίει, γι' αυτό είμαι θυμωμένος. Επειδή έφυγε. Δεν έπρεπε να φύγει. Αλλά έφυγε. Μπαμπά, τι γίνεται? Καλά, πώς, είχες πει ότι δεν έρχομαι. Τελικά ήρθα. Έλα, έλα μέσα. Πάμε. Κάτσε, να είσαι εδώ. Άλλαξες, ολόκληρος άντρας έγινες. Πόσα χρόνια πάνε, δύο? Παραπάνω. Αυτό το νέο που δεν μπορούσες να μου πεις από το τηλέφωνο. Δεν θες να ξεκουραστείς πρώτα να τα πω μετά? Κώστα, ποιος ήταν? Ο Πέτρος. Ο Πέτρος, ο γιος μου. Η Στέλλα, η γυναίκα μου. Καλώς ήρθες. Ο πατέρας σου μου είχε πει πολλά για σένα. Σε μένα δεν έχει πει τίποτα. Πρόχειρο να τσιμπήσουμε με τον Κώστα, αν δεν είσαι πολύ κουρασμένος. Με τη Στέλλα συζούσαμε τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο. Πριν από μία εβδομάδα πήγαμε στο Δημαρχείο και έγινε και επίσημα γυναίκα μου. Και πώς γνωριστήκατε? Εγώ είμαι η ένοχη. Το γραφείο μου είναι τρεις ορόφους κάτω από το γραφείο του πατέρα σου. Τον είδα, μου άρεσε και έστησα μια ολόκληρη δολοπλοκία. Πήγαινε πριν από μένα, περίμενε και έμπαινε μαζί μου στο ασανσέρ. Αυτό εννοεί δολοπλοκία. Για δύο μήνες. Δύο μήνες έκανε να μου μιλήσει. Τελικά πέτυχε όμως. Ε? Λέω, η δολοπλοκία. Ναι, πέτυχε.
Πάνω που άρχισα να απογοητεύομαι. Σου έδειξε τον ενδιαφέρον του. Αντιλήφθηκε την παρουσία μου, μάλλον. Πολύ αργότερα έδειξε τον ενδιαφέρον του. Είσαι σίγουρη ότι δεν σε είχε εντοπίσει από την αρχή? Γιατί γι' αυτό τα ίδια κόλπα κάνει. Σου είχε πει πως γνώρισε τη μάνα μου. Λοιπόν, δικηγοράκος ήτανε. Είχε μόλις αρχίσει να δουλεύει στο γραφείο του παππού. Εντόπισε την κόρη του αφεντικού και την έβαλε στο μάτι. Οπότε λοιπόν πήγαινε η μάνα μου στο γραφείο, τσουπ, προστάτης. Τελείωσες. Τι έγινε, σε πειράζει που τα λέω? Δεν χρειάζεται. Μου είχε πει πως γνωρίστηκαν. Έχουμε μιλήσει πολύ για τη μητέρα σου. Α, έχετε μιλήσει. Ωραία. Όλα καλά λοιπόν. Μια χαρά. Τώρα εγώ δεν ξέρω τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Να ζήσετε. Να ζήσετε. Που σου είχε πει για τη μάνα μου? Ότι τη σκότωσε, στο πέ. Σταμάτα! Σταμάτα πια αυτή την ιστορία! Τελείωσε, φτάνει πια! Τίποτα δεν της έκανα, τίποτα! Πέτρο! Πέτρο! Πόσο καιρό θα βασανίσεις τον εαυτό σου με αυτή την ιστορία? Πόσο ακόμα? Τα εγκλήματα σε πόσο καιρό παραγράφονται? Δεν ήταν έγκλημα και το ξέρεις! Εσύ τουλάχιστον το ξέρεις καλύτερα από όλους! Δίπλα τι ήσουν όταν έγινε! Εμένα νομίζεις δεν μου λείπει? Το βλέπω! Πόσο σου λείπει το βλέπω! Τι να έκανα! Κοντά 15 χρόνια περάσανε! Πες μου τι να κάνω! Δεν πέρασε ούτε μια μέρα που να μην τη σκέφτομαι. Ποτέ δεν θα έκανε κάτι τέτοιο, ρε. Το καταλαβαίνεις? Δεν αυτοκτόνησε. Εσύ με κάποιο τρόπο, κάπως, κάτι τις έκανες. Το έχω πει 100 φορές και δεν ξέρω γιατί πήρα στο πάγκο μία! Υπάρχει έκθεση της αστυνομίας! Ζούσε ακόμα όταν ήρθαν! Η ίδια είπε ότι μόνη της το έκανε. Όχι! Δεν θα μάθουνε μόνο μου ποτέ! Ποτέ δεν θα μάθουνε μόνο μου! I haven't seen you for so long. I need to feel you. I mean the real you. Not the one described to me in song. Ήταν σαν υδρομή. Όταν ήμασταν μαζί, δηλαδή. Σαν υδρομή. Ήμασταν χαρούμενοι. Περάσαμε πολύ ωραία. Βρίσκαμε παιχνίδια. Συνέχεια. Συνέχεια βρίσκαμε παιχνίδια για να είμαστε πιο χαρούμενοι. Ποτέ το παραμύθι με το βασιλιά και τα ειδώνη. Όχι. Night, all my lights are on. I need a little one-on-one. Σ' αγαπούσα πολύ. Αλλά αυτό που έγινε δεν έχει σχέση με εσένα. Έτσι ήταν η Βίκη. Αν πίστευε ότι έπρεπε να κάνει κάτι, το έκανε και δεν υπολόγιζε τις συνέπειες για κανέναν.
Ούτε καν για τον ίδιο στον εαυτό. Δεν άφησε σημείωμα. Όλοι οι αυτόχειρες αφήνουν κάτι που εξηγεί. Μια τελευταία κουβέντα. Κάτι. Θυμάσαι την αγαπημένη της Ατάκα για τους πινακές της. Μην εξηγείς τίποτα, μην απολογείσαι για τίποτα. Κανείς δεν ακούει, είναι σκέτο χάσιμο χρόνο. Ναι, Γκράουτσο Μάρξ. Ναι, Πέτρο, Γκράουτσο Μάρξ. Τα έχουμε πει αυτά 100 φορές. Κάθε φορά που έρχεσαι τα ίδια λέμε. Τόσα χρόνια που είσαι ένα μικρός, μπορούσα να το αντέξω να με θεωρείς υπεύθυνο. Κάπου έπρεπε να ξεσπάσει τα αισθήματά σου. Τώρα πια όμως δεν το αντέχω, καταλαβαίνεις, δεν το αντέχω! Και ξεχνάς και κάτι, αγόρι μου. Δεν άφησε μόνο εσένα, άφησε και εμένα. Αν ήταν αυτοκτονία όπως λες, τότε γιατί δεν μου είπες ποτέ τι έγινε ακριβώς εκείνο το βράδυ? Τι θέλεις να μάθεις? Λοιπόν, θυμάμαι ότι είχαμε πάει στο πάρκο, οι δυο μας, εσύ δεν ήσουνα. Μετά γυρίσαμε στο σπίτι. Και το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι εκείνη νεκρή. Και όλα αυτά σαν όνειρο. Τα είπες όλα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τίποτα δεν υπάρχει. Τα κλειδιά είναι πάνω. Τελευταία φορά που την έβαλα μπρος πήρε με τη μία. Κάτσε, φτιάξα καφέ. Δεν θέλω καφέ. Εντάξει. Από χθες το βράδυ καλύτερα? Ναι. Πολύ, πολύ καλύτερα. Κοίτα, εγώ λέω να φύγω σήμερα. Να γυρίσω πίσω στη σχολή. Έχω αφήσει κάποιες εργασίες και πρέπει να τις παραδώσω μέχρι... σύντομα. Νόμιζα ότι μετά από χθες το βράδυ... Όχι, εντάξει. Καλά είμαι. Κοίτα, έχω πολλά στο κεφάλι μου, εντάξει. Έχετε κι εσείς τη φάση σας εδώ, τώρα μέσα στα πόδια σας... Δεν μας αναπτύσεις. Παπά, άστο καλύτερα. Άστο. Κάποια άλλη φορά θα μείνω περισσότερο. Πρέπει να πας στη δουλειά τώρα, ε. Ναι. Να τα πούμε. Μόνο να είσαι καλά. Τίποτα άλλο δεν θέλω, αγόρι μου. Μόνο να είσαι καλά.
Να μπω. Ο Κώστας μου είπε ότι σκέφτεσαι να φύγεις. Ήθελα να σου πω ότι μπορείς να σταματήσεις να μαζεύεις τα ρούχα σου. Μισό λεπτό. Σε παρακαλώ. Χάρη και πολύ που ήρθες. Ακόμα και με τα προβλήματα που έχετε, από όσο τον ξέρω, πρώτη φορά τον είδα τόσο ζωντανό. Ειδικά αφού μιλήσατε χθες βράδυ. Του έχεις λείψει, ρε Πέτρο. Σε χρειάζεται. Άμα με χρειαζόταν όσο λες, δεν θα με έστελνε εσωτερικό σε σχολείο, ούτε στη Γερμανία αμέσως μετά. Από ό,τι μου είπε, αυτό πιστεύω ότι είναι το καλύτερο για σένα. Να απομακρυνθείς για κάποιο διάστημα, ειδικά μετά τα προβλήματα με τη μητέρα σου. Αυτό είναι το θέμα. Απομακρύνθηκα τόσο πολύ και τώρα δεν ξέρω αν θέλω να γυρίσω πίσω. Συγγνώμη. Και εσύ το χρειάζεσαι. Όχι, αυτό σου είπα. Δεν το χρειάζομαι. Κανέναν δεν χρειάζομαι. Και η μητέρα σου θα ήθελε να τα βρείτε. Μη μιλάς για εκείνη, ρε. Μετά από τόσα χρόνια και δεν αντέξει τον πατέρα σου ούτε μία μέρα. Λες να της άρεσε αυτό. Ρε, μη μιλάς, ρε. Δεν ξέρεις. Σκάσε. Είμαι στη θέση της. Όχι, ρε. Δεν είσαι στη θέση της. Ούτε τώρα ούτε ποτέ. Κατάλαβες, σου λέω. Ποτέ δεν θα είσαι στη θέση. Το κατάλαβες. Τι τρέχει με σένα. Έχεις θέμα με τη μαμά, ε. Σκάσε. Σε είδα πως με κοίταζες χθες το βράδυ. Σκάσε. Νόμιζες δεν σε είδα. Σκάσε. Την ξεκολλούσα στα μάτια σου από πάνω μου. Σκάσε. Τι τρέχει με σένα. Γκούσταρες τη Μανούλα στο γοράκι μου. Σκάσε. Βάλα. Βάλα ρε. Βάλα. Έλα. Βάλα. Θα μου την πουτά. Και έναν καιρό, στο μεγάλο παράθυρο ενός βασιλιά ήρθε και έκατσε ένα ειδόνι. Και άρχισε να κελαϊδά. Το κελαϊδημά του ήταν... ήταν το πιο όμορφο πράγμα που είχε ακούσει ποτέ το βασιλιάς. Και φυσικά μαγεύτηκε. Το ειδόνι κελάιδισε λίγο ακόμα και μετά έφυγε από το παράθυρο του βασιλιά. Ο βασιλιάς δεν στεναχωρέθηκε που έφυγε. Ναι, πώς, στεναχωρέθηκε. Αλλά τι να κάνει. Το περίμενε να γυρίσει. Γύρισε. Ναι, κάθε τόσο το αειδόνι γυρνούσε, καθόταν στο παράθυρο του βασιλιά και το τραγουδούσε. Και μετά πάλι έφευγε. Έτσι ζούσαμε. Και μετά εντελώς ξαφνικά σκοτίνιασε. Σκοτίνιασε και άρχισε να βρέχει. Πολύ δυνατά. Και εμείς έπρεπε να φύγουμε. Έπρεπε να γυρίσουμε πίσω. Και εγώ δεν ήθελα. Κανείς δεν θέλει να γυρνάει πίσω όταν περνάει καλά. Κανείς. Κούκλα την έκανες, ε! Για τα χρόνια της, σε καινούρια. Θες το βράδυ που την πήρες, πώς πήγε. Κάνει ένα θόρυβο όταν αλλάζει ταχύτητα. Ναι. Εγώ να γνωστώ. Άμα θες να του πω να την κοιτάξει. Δεν θέλω. Ε. Εννοώ ότι δεν χρειάζεται. Θέλω να δω πρώτα τι μπορώ να κάνω εγώ. Τελικά δεν έφυγες. Άμα θες κανένα βράδυ να τη βγάλουμε παρέα. Βλέπουμε. Ναι, βλέπουμε. Θα έρθεις μέσα να τσιμπήσουμε κάτι. Ε. Αν είναι να φάτε, μην με περιμένετε. Δεν έχω ρέξει. Έλα, τότε μαζί μας και μετρός. Ο πατέρας σου θέλει να μας βγάλει για φαγητό. Έξω.
Δεν έχω διάθεση όμως. Πήγατε εσείς. Δεν έχει νόημα να πάμε οι δυο μας. Εμείς τρώμε συχνά έξω. Ο πατέρας σου εσένα θέλει να περιποιηθεί. Είναι αυτή η κοπέλα στο γραφείο. Εξαιρετική στη δουλειά της, αλλά ρε παιδί μου, 10 χρόνια που δουλεύει, δεν την έχω δει μια φορά να χαμογελάει. Όλος και η ηθροποιή είναι. Και η Βάσο. Ναι. Λοιπόν, τον τελευταίο μήνα αυτός ο άνθρωπος άρχισε να ανθίζει. Όλο γέλια και χαρές. Δεν ξέρουμε πώς να το εξηγήσουμε. Ώσπου σήμερα λύθηκε η απορία. Ένας ασκούμενος από το γραφείο μας είπε ότι κινείται σε ένα κλαμπ με ένα πολύ νεότερο της άντρα. Σίγουρα δεν ήταν ο γιος της. Δεν έχει παιδιά. Τώρα που το λες πράγματι, άλλος άνθρωπος έχει γίνει η Βάσο. Α, στο γραφείο λένε ότι είναι νέα τάση. Ισχυρές γυναίκες που τα φτιάχνουν με πιτσιρικάδες. Σιγά τη νέα τάση. Για τους άνδρες ίσχυε ανέκαθεν. Θέμα χρόνου ήταν. Λοιπόν, διάβασα κάπου ότι στο νέο ειδηπόδιο σύμπλεγμα δεν είναι ο γιος που σκοτώνει τον πατέρα για να το κάνει με τη μάνα του. Αλλά. Αλλά είναι η μάνα που σκοτώνει τον πατέρα για να το κάνει με τον γιο. Συγγνώμη, πρέπει να απαντήσω. Ναι. Έλα, τι έγινε. Κόφτο. Στο δικείο, πήρατε. Ναι. Ποιο. Ξέρεις ποιο. Αυτό που κάνεις, κόφτο. Ναι, ρε παιδί μου, πρέπει να εφησυμβάλλουμε, ναι. Εντάξει. Ναι, θα υποβάλλουμε τις αιτήσεις. Κοίταξε, το λένε ουσίες διατόλια. Πάρα μετά στο γραφείο. Γιατί ήρθες? Για να μου πεις ότι αυτό που έγινε το πρωί ήταν, ξέρω εγώ, λάθος. Τον αγαπάω. Πολύ. Δεν είναι σωστό. Για αυτόν. Δεν το αξίζει αυτό το πράγμα. Εσύ του φέρεσαι πάρα πολύ άδικα. Ενώ εσύ του φέρεσαι πάρα πολύ δίκαια. Εγώ δεν θέλω να τον εκδικηθώ. Γι' αυτό νομίζεις ότι έκανα. Για να τον εκδικηθώ. Τότε, γιατί. Καλύτερα να γυρίσεις στη σχολή σου. Να φύγεις. Καλύτερα για ποιον? Για όλους. Εσύ αυτό θες? Φύγε. Σε παρακαλώ, φύγε. Δυστυχώς πρέπει να φύγω αμέσως για τη Γάδα. Δεν μπορώ να το αποφύγω, είναι ποινικό. Υπάρχει και στον Πέτρο, αν θέλετε, εσείς καθίστε. Όχι, εντάξει, εγώ από την αρχή είπα ότι δεν έχω ρίξει. Όχι, ναι, θα φύγουμε. Καλά, τότε αν θέλετε, μπορείτε να σας πετάξω μέχρι τη Μεσογείο. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Πήγαινε, θα πάρουμε ταξί. Ωραία. Σας ευχαριστώ και τους δύο για το σημερινό. Συγγνώμη που κράτησε τόσο λίγο εξαιτίας μου, αλλά ήταν καλά, ε. Λοιπόν, τα λέμε, γεια. To go. Ain't no one I'm helping to me, but I hope that you take the time. I will leave all my troubles behind, and I promise to look in your me by.
Καλημέρα. Τι έβαλε αυτός. Να σου πω. Πρέπει να πάω το εκεί που κάνεις κάτι δουλειές. Πήγαινε σε το κατάβο μου το δικό μου. Places to go. Ain't no one out helping to me, but I hope that you take the time. I will leave all my troubles behind, and I promise to look in. Το λόγο ακριβώς θα προχωρήσουμε στην έκθεση. Σας το ξανάπα, για τίποτα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Για τίποτα, ναι, δεν μπορούμε να προβλέψουμε την αντίδρασή τους. Ακούστε, πέστε στον αντίδημο να έρθει το γραφείο να μιλήσουμε. Ναι, ευχαριστώ. Σίγουρα δεν θες να την πάμε συνεργείο. Είναι δύο εβδομάδες τώρα που παιδεύεσαι. Αφού σου είπα, ρε. Μπορώ. Να ετοιμάσω κάτι να φάμε. Να ετοιμάσεις ό,τι γουστάρεις. Με τη σχολή σου τι γίνεται, ε. Είχες πει για κάτι εργασίες. Όλα θα γίνουν, ναι. Και εργασίες και όλα. Να σου πω, εκείνο το ταξίδι, εσύ, που είχες να κάνεις. Ποιο? Να μιλήσεις με κάποιους μάρτυρες. Α. Πότε είναι? Μια από αυτές τις μέρες. Σαν να περιμένεις να πέσει πάνω σου, έτσι όπως το κοιτάς, το ταβάνι. Μα αυτό περιμένω. Γελάς, δεν είναι αστείο. Δεν γελάω. Δεν είναι καθόλου αστείο. Να σου πω κάτι. Αλλά μην το πάρεις περίεργα. Εντάξει. Νομίζω ότι σε αγαπάω. Όχι. Δεν με αγαπάς. Κάναμε ερώτα μερικές φορές. Μπορεί να με θέλεις, αλλά δεν με αγαπάς. Στελά, ξέρω τι αισθάνομαι. Όχι, δεν ξέρεις. Είσαι μικρός. Σε αγαπάω. Μην το ξαναπείς αυτό. Σε αγαπάω. Μην τα κάνεις χειρότερα από ό,τι είναι. Στελά. Μετά τι έγινε με τον Βασιλιά και τα Ιδωάνη? Ναι, μετά λοιπόν ο Βασιλιάς κάποια στιγμή δεν άντεξε να το περιμένει και του στήσε καρτέρι. Και όταν το Ιδώνη ξανάρθε και έκαθε στο παράθυρό του, αυτός το πιασε. Αλλά για να μην του φύγει πάλι, του σπάσε λιγάκι το αναφτερό. Και δεν μπορούσε να πετάξει. Μπορούσε, αλλά όχι μακριά. Μπορούσε να πετάει, ας πούμε, μόνο μέσα στο κάστρο του Βασιλιά. Καλά έκανε τότε ο Βασιλιάς. Όχι. Δεν έκανε καλά, γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί. Γιατί μετά... Το Ιδώνη δεν μπορούσε να τραγουδήσει. Μαμά, είσαι καλά. Ναι. Με πρέπει να σου πω κάτι. Δεν καταλάβαινε. Δεν ήθελε να καταλάβει. Αυτό είναι. Έπρεπε να το ξέρει. Έπρεπε να ξέρει ότι την αγαπούσα. Γιατί την αγαπούσα. Πάρα πολύ. Πιο πολύ από οτιδήποτε. Πες μου, αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο περισσότερο και από τον μπαμπά? Περισσότερο και από μένα? Όχι. Όχι, όχι, όχι. Κανέναν δεν αγαπάω περισσότερο από εσένα. Ακούς? Κανέναν δεν... Αχ, πώς να σου το εξηγήσω. Πέτρο μου, δεν ήθελα να μου συμβεί αυτό. Δεν ήθελα, αλλά έγινε και τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ. Συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με, αγόρι μου, σε παρακαλώ. Συγχώρεσέ με, αγόρι μου. Καρδούλα μου, σε παρακαλώ, άφησέ με.
Άφησε με, άφησε με να φύγω, άφησε με. Έλα. Πού είσαι ρε παιδί μου? Εντάξει ρε Στέλλα, πάνω στη φάση ήτανε. Άμα σε πείραξε τόσο πολύ που σου είπα τους αγαπάω. Συνέχισε. Συνέχισε αυτό που έλεγες. Αν την πείραξε που της είπα ότι την αγαπάω, αφού κάναμε έρωτα, δεν θα της το ξαναπώ. Αυτό έλεγα. Δε φταίει, Στέλλα, εγώ φταίω. Στέλλα. Είμαι σίγουρη ότι όταν γυρίσει θα χαρεί περισσότερο να βρει εσένα. Ξεχάσε το, εγώ θα φύγω. Δεν μπορώ να μείνω, Πέτρο. Ακόμα κι αν εκείνος με συγχωρούσε, ντρέπομαι για αυτό που έκανα. Ντρέπομαι πάρα πολύ. Τότε. Έλα. Πάμε να φύγουμε μαζί. Δεν γίνεται, Πέτρο. Θέλω να κάτσω μόνη, να τα βάλω κάτω και. Στέλλα, σε αγαπάω. Σε αγαπάω. Αν έμενες μαζί θα το καταλάβαινα, αλλά εσύ φεύγεις. Παρά τα μέρα, Πέτρο. Στέλλα, σε αγαπάω. Έχεις πολύ σοβαρά θέματα να λύσεις με τον εαυτό σου για να μου πεις ότι με αγαπάς. Στέλλα, μη φύγεις. Σε παρακαλώ, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Ας είναι. Στέλλα, περίμενε. Στέλλα. Αφήσέ με. Άσε με. Αφήσέ με. Σ' αγαπώ. Άσε με. Στέλλα. 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 Τι έκανες πάλι! Τη σκότωσε πάλι! Πάλι! Σου είπε ότι θα φύγει και τη σκότωσε! Ας πάτε να μου καταστρέψεις τη ζωή!
Ως πότε θα σκοτώνεις μου ότι αγαπάω, ως πότε, ως πότε! Δεν θα με χαιρετήσεις. Συγγνώμη, αγόρι μου Χρυσό. Συγγνώμη. Θυμάσαι εκείνο το παραμύθι με τον βασιλά και τα ειδώνη που του σπάσε λίγο το φτερό για να με φύγει. Λίγο μόνο, για να μην φύγεις. Μα. Πήγαινε στο δωμάτιό σου και δεν θα βγεις αν δεν σου πω εγώ. Πήγαινε με τον μπαμπά. Με τον μπαμπά. Αγάπη μου. Σ' αγαπάει πολύ ο μπαμπάς. Πάρα πολύ. Μπαμπά. He's drunk and senseless reeling. Hands on my face. Μπαμπά. Some silken lace. Sweet perfume kisses for me, but for you burn. Oh, I return. You're lucky lady, honeybee. Baba. 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 You always wanted to be free. Stay with me, sweet lucky lady. Baba. Don't ever leave me, honeybee. Baba. Έχουμε τίποτα καινούργιο εδώ? Μία από τα ίδια. Και έφυγε
Φύγανε δηλαδή. Και οι δύο. Και ο μπαμπάς και η μαμά. Μια φορά και ένα καιρό στο μεγάλο παράθυρο ενός βασιλιά πήγε και έκατσε ένα ειδόνι και άρχισε να κυλαϊδάει και το κυλάιδημά του ήταν το πιο όμορφο πράγμα που είχε ακούσει ποτέ στη ζωή του ο βασιλιάς και μαγεύτηκε. Το ειδόνι συνέχισε να τραγουδάει και ύστερα έφυγε. Ο βασιλιάς στεναχωρήθηκε πολύ, αλλά το περίμενε να γυρίσει και το ειδόνι γύρισε και όλο πήγαινε και ερχόταν και τραγουδάγε και έπειτα πάλι όλο έφευγε. Όμως μια μέρα ο βασιλιάς δεν άντεξε να περιμένει και σηκώθηκε. Και όταν το ειδόν ήρθε και έκατσε στο παράθυρο του, εκείνος το πιάσε και του σπάσε λίγο το φτερό για να μην φύγει. This useless, helpless feeling. A young man should be blessed with love. That's just flesh and fire below.